τον Βαγγέλη Βασιλιάδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ξάνθη, έξω από το δικαστικό Μέγαρο, να μας πει τι ιστορία είναι αυτή με τον οπλισμό που βρέθηκε μέσα στο τζαμί, Βαγγέλη. Πόπι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι μια ιστορία η οποία προκαλεί τουλάχιστον πάρα πολλά ερωτηματικά. Μια ιστορία η οποία λέει ότι οι αστυνομικοί βρήκανε μέσα στο τζαμί του οικισμού της Ηλιόπετρας μια τσάντα με δύο όπλα. Συγκεκριμένα ένα πιστόλι με σιγαστήρα. Ναι. 30 φυσί και ένα αεροβόλο βλέπω εκεί. Αυτά. Ναι, το θέμα είναι το εξής τώρα. Το τύπου κλοκ αυτό, και λέμε τύπου κλοκ γιατί φαίνεται ότι είναι κλοκ, ένα πιστόλι επιθετικό, το οποίο χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις. Τώρα μου έρχεσαι στην απορία, γιατί τόση ώρα διαβάζω και δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ναι, με τροποποιημένη την κάνει για να δέχεται σιγαστήρα, ήταν μέσα, δηλαδή ένα όπλο το οποίο χρησιμοποιούν συνήθως εκτελεστές. Και ένα δεύτερο, το οποίο δεν ξέρω αν θα το είχε ως backup αυτός που θα χρησιμοποιούσε το πρώτο όπλο, και φυσικά φυσίδια διαφόρων διαμετρημάτων. Τώρα να πούμε ότι δίνεται εδώ ένα show στα δικαστήρια, στο δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης. Μόλις αποχώρησε ο ψεύτομουφτής Ξάνθης από εδώ, και φυσικά έχουν παραταχθεί γύρω-γύρω για να εμψυχώσουν τον μουφτή, τον ψευτομουφτή, αλλά και τον ημάμι, φίλοι και μεταφερόμενοι του συστήματος. Μάλιστα. Να πούμε, Πόπη, ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία είναι άκρος ανησυχητική. Οι αστυνομικοί κάνανε τη δουλειά τους, αξιοποιήσανε πληροφορίες, τις συνδυάσανε και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, την περιοχή της Θράκης, από μερικά χρόνια πίσω, ακούστηκαν πάρα πολλές φορές θέματα ότι υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιούνται χώροι λατρευτικοί, όπως είναι τα τζαμιά, τα τεμένη στην περιοχή, κρύβοντας όπλα ή μεταφέροντας μέσα από εκεί όπλα. Φυσικά μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατόν να πιστοποιηθούν αυτές οι φήμες οι οποίες υπήρχαν, που πολλές φορές ήταν και πάρα πολύ έντονες. Μάλιστα. Τώρα, ωστόσο, πάντως, χθες, τώρα οι αρχές έχουν μια σοβαρή υπόθεση στα χέρια τους για να διερευνήσουν και να καταλήξουν υπόθεση κάπου. Ο κόσμος που βλέπω πίσω σου, θύμισέ μου ξανά, τι είναι, γιατί έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει εδώ είναι αυτή η γνωστή, οι περισσότερες είναι γνωστές φάσεις που μαζεύονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις όταν απασχολούν τα δικαστήρια μεγάλες υποθέσεις που έχουν σχέση με, με μουσουλμάνους ή μουσουλμάνους της περιοχής μας. Είναι η γνωστή και σε αυτή την περίπτωση μεταφερόμενη εδώ. Εκείνο που θέλω να πω όμως, Πόπη, είναι το εξής. Όταν υπάρχει έλλειψη νομαρχίας, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι όπως πρέπει, για πολλούς και διαφόρους λόγους που σίγουρα δεν είναι του παρόντος να τους αναπτύξουμε, τότε θα συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι το τελευταίο, να μην υπάρχει συνέχεια, ευχόμαστε να είναι μεμονωμένο το περιστατικό και ευχόμαστε επίσης να ρηχθεί φως σε όλη αυτή την υπόθεση, χωρίς να έχουμε πολιτικούς συμψηφισμούς εν προκειμένου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Και θα δώσω το λόγο ημέρας. Πολύ ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Οπότε γεια σας, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, το καλό θα νικήσει.